Δεν λειτουργεί το σύστημα της απολίμανσης τάφρου των οχημάτων στον Προμαχώνα για τη λειτουργία της ως προληπτικό μέτρο θωράκισης της χώρας από την Αφρικανική Πανόλη των Χείρων, σύμφωνα με καταγγελία του κυρίου Κώστα Θεοδωρίδη, ο οποίος είναι επαγγελματίας και περνάει καθημερινά τα σύνορα του Προμαχώνα. Μιλώντας στο Επιλογές και στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και την Ελένη Μωραΐτη, τόνισε τη σπουδαιότητα του συστήματος και την προστασία που μας προσφέρει. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι από την πλευρά της Βουλγαρίας λειτουργεί η απολίμανση και έτσι γλιτώνουν τα χειρότερα, τονίζει. Θέμα της Πανόλης των Χείρων, της Αφρικανικής Πανόλης, ναι. Επειδή τελευταία γίνεται πολύς δώρος, υπάρχει στα σύνορα ένα φρεάτιο από παλιά, το οποίο ήταν απολιμαντικής χρήσης, το οποίο είναι ανενεργό, αλλά υπάρχουν και με τον COVID τοποθετημένα μπεκάκια πάλι για απολίμανση γεωταχή και φορτηγών. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ανενεργό και επειδή γίνεται λόγος για την εξάπλωση και για την καταστροφή κάποιων κτηνοτρόφων επειδή προσβλήθηκαν τα κοπάδια τους από αυτή την αρρώστια, ναι. Πιστεύω ότι θα έπρεπε αυτά τα μπεκάκια αυτή τη στιγμή να δουλεύουν. Γιατί προς τη Βουλγαρία τα αντίστοιχα δουλεύουν. Δεν ξέρω με τι συχνότητα, αλλά κατά καιρούς τα έχω δει να δουλεύουν. Κύριε Θεοδωρίδη, αυτά είναι μόνο για τα φορτηγάκια και για τα αυτοκίνητα τα μπεκάκια που λέτε? Αυτά που βάλανε είναι και για τα φορτηγά και για τα αυτοκίνητα. Ναι. Μήπως αλλά για τελευταία φορά που τα είδα να δουλεύουν ήταν για τα φορτηγά. Μάλιστα. Μένουν μόνο από τη μεριά για τα αυτοκίνητα που μπαίνουν στη χώρα τους, όχι για αυτά που έρχονται στην Ελλάδα. Άρα εμείς είμαστε πολύ... Δουλέψει πέρα από το ότι πρέπει να δουλεύει το ίδιο, να είναι συντηρημένο δηλαδή, πρέπει να υπάρχει και άνθρωπος να το ανεφοδιάζει, γιατί παίρνει... απολυμαντικό υγρό από μια δεξαμενή. Ναι, θα γεμίσουμε τη δεξαμενή. Να υπάρχει κάποιος να το συντηρεί συνεχώς. Κάποιος θα είναι ο αρμόδιος. Δεν μπορεί. Κάποιος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία αυτού του συστήματος. Εκτός... Επίσης, ο κ. Θεοδωρίδης καταγγέλει ότι οι αντίστοιχες χάρες έχουν πρόβλημα καθώς έχουν σπάσει. Με αποτέλεσμα να σημειώνονται ζημιές και στα φορτηγά. Σαν αυτοκινητιστής, είναι το γεγονός ότι από τη μεριά των φορτηγών που μπαίνουν στην Ελλάδα αυτά τα μπεκάκια έχουν στη βάση τους κάτω μια σχάρα. Αυτή η σχάρα με τα φορτηγά που περνάνε από εκεί έχει διαλυθεί. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, πέρα από το ότι είναι άχρηστο το όλο σύστημα, ανενεργό, γίνεται και μεγάλη ζημία στους φορτηγατζίδες που περνάνε από εκείνο το σημείο, τα λάστιχά τους, τα αμορτισέρ τους, όλα αυτά έχουν πρόβλημα. Κύριε Θεοδωρή. Σε τηλεφωνική επικοινωνία του Επιλογές με τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Ερών, δόθηκε η απάντηση από τον κύριο Λεωνίδα Βαρούδη πως το σύστημα ψεκασμού λειτουργεί κανονικά και διέψευσε τα όσα υπόθηκαν. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αρνήθηκε να απαντήσει στην κάμερα. Να πούμε επίσης ότι η επίλυση του προβλήματος ανήκει στην αποκεντρωμένη διοίκηση και αυτή η υπηρεσία θα πρέπει να φροντίσει για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων στο τελωνείο του Προμαχώνα.